Κύριε Καλαβίδα, καλή σας ημέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας από την είδηση που προέκυψε μέσα στη νύχτα και δεν είναι άλλη από τη δολοφονία της κόρης του Αλεξάνδρου Ντούγκαν, του κατά πολλούς εγκεφάλου του Πούτιν, όπως διαβάζουμε. Πρέπει να σας πω ότι εδώ στην Ελλάδα τα ελληνικά μέσα ενημέρωση ακόμα δεν έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την εξέλιξη, η οποία πιθανόν να δρομολογήσει πολύ δραματικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Όντως είναι μια πολύ δραματική εξέλιξη. Είτε οφείλεται σε πρωτοβουλία της ρωσικής μαφίας, η οποία έχει οικονομικές απώλειες λόγω του πολέμου, είτε οφείλεται σε εργαλειοποίησή της, αυτής ή άλλων ομάδων από δυτικούς παράγοντες ή δυτικές κυβερνήσεις. Διότι είναι μια κίνηση η οποία εστιάζει κατευθείαν όχι στο σκληρό πυρήνα των συνεργατών του Πούτιν, αλλά στον ίδιο τον Βλαδίμηρο Πούτιν. Και δυστυχώς φοβάμαι ότι αυτό θα κλιμακώσει την κατάσταση, τουλάχιστον μέσω μιας αντίστοιχης απάντησης. Από εκεί και πέρα, τα όσα βλέπουμε συνδέονται άμεσα και με το σχετικό άρθρο του καθηγητή του επιθετικού ρεαλισμού του Μερσχάιμερ, ο οποίος αναλύει όλα τα ενδεχόμενα στο Foreign Affairs που αφορούν την κλιμάκωση του πολέμου είτε από την πλευρά της Δύσης είτε από την πλευρά της Ρωσίας. Είτε μέσω άμεσης εμπλοκής δυτικών δυνάμεων επίσημης, είτε μέσω χρήσης τακτικών πυρηνικών από τη Ρωσία. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά και δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση επί της παρούσης και από τις δύο πλευρές για να οδηγηθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ας ευχηθούμε ο Θεός να βάλει το χέρι του και να μην προχωρήσει η κατάσταση σε περαιτέρω κλιμάκωση. Ο Αλεξάνδρ Ντούγκιν είναι το δεξί χέρι του Βλαδίμιρου Πούτιν, είναι ο θεωρητικός των όσων γίνονται και είναι ο θεωρητικός του ρωσικού ευρασιανισμού ή ευρασιανισμού, ο οποίος είναι κατά τη διαφορετικός από τον τουρκικό. Μια και αναφέρατε την Τουρκία, η περιοχή μας είναι σε μια τεράστια αναταραχή. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση που ξεκίνησε από τις 24 Φεβρουαρίου με ό,τι συνέπειες έχει. Βλέπουμε μια Τουρκία η οποία, να δεχτούμε ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα και ο Ερντογάν προσωπικά και η τουρκική οικονομία. Βλέπουμε μια Τουρκία όμως πολύ κινητική. Το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν προσπαθεί και σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, έχει καταφέρει να κλείσει μέτωπα. Είχαμε αυτή την επανασύνδεση με το Ισραήλ και έχουμε και μία δήλωσή του, στην οποία δεν κρύβει ότι εντάξει, θέλει να κρατήσει η Τουρκία κάποιους δεσμούς με την Δύση, αλλά θεωρεί ο ίδιος ότι το μέλλον της για τα επόμενα 30 χρόνια είναι προς την Ευρασία. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε απέναντί μας μία Τουρκία που θα έχει στρέψει το τιμόνι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από τη Δύση και τι σημαίνει αυτό για μας? Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω για τον ευρασιανισμό του Αλεξάνδρ Ντούγκιν ότι προβλέπει την σύζευξη και την ισορροπία μεταξύ του χριστιανισμού, του ορθόδοξου χριστιανισμού βασικά και του Ισλάμ κατά έναν τρόπο ο οποίος να οθεί την Ευρασία σε μια συνολική κίνηση εναντίον της Δύσης. Αυτό το βλέπουμε σε επιμέρους προσπάθειες της Ρωσίας, είτε αφορούν την σύζευξη με την Κίνα, είτε αφορούν κινήσεις προς το Πακιστάν και την Ινδία. Τελευταία είδαμε και τον οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό άξονα μέσω του Ιράν, ο οποίος θα βγάζει τα ρωσικά εμπορεύματα σε θερμές θάλασσες στον Ινδικό ωκεανό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τουρκικό ευρασιατισμό, είναι δεδομένο ότι η Τουρκία ανέκαθεν κινούταν προς την περιοχή της Ανατολής. Ήταν ένα καράβι το οποίο κοίταζε μεν προς τη Δύση, αλλά η κίνηση ήταν προς την Ανατολή. Και γι' αυτό είναι μεθοδολογικό σφάλμα να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις κινήσεις του τουρκικού κρατικού βρόντα υπό το πρίσμα των ισχύδων θεωρίας των διεθνών σχέσεων. Δεν είναι καν επαρκής η γεωπολιτική θεωρία, το πεδίο της γεωπολιτικής, υπό την έννοια ότι πρέπει να βάλουμε μέσα στην ανάλυση μας και άλλες παραμέτρους οι οποίοι σχετίζονται με την κοινωνιολογία, αλλά και την θρησκεολογία, δηλαδή την πραγματική ταυτότητα της σημερινής τουρκικής κοινωνίας, η οποία είναι αυτή που θα οθήσει το τουρκικό κράτος προς τα εκεί που είναι ο προσανατολισμός της. Και ο προσανατολισμός ήταν ανέκαθεν προς την Ανατολή. Το συνδέσατε με το Ισραήλ. Να βάλω και εδώ πέρα μια παρένθεση. Βλέπουμε οι Έλληνες ανώτατοι παράγοντες, πολιτικοί, πολιτιακοί, υπηρεσιακοί, να συναναστρέφονται με τους αντίστοιχους της Τουρκίας και την ίδια στιγμή να απαιτούμε όλοι οι σύμμαχοί μας, είτε το Ισραήλ, είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε τη Σαουδική Αραβία, να μην συνομιλούμε με την Τουρκία. Αυτό δεν έχει κάποιο νόημα. Και, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή χρονικά
μοιραία θα ερχόταν και από κατάσταση διπλωματικών σχέσεων. Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να μην σημαίνει όμως και τίποτα. Και θα το συνδέσω με το αρχικό σας ερώτημα. Η ίδρυση της Τουρκίας ήταν μια Τουρκίας η οποία θα ήταν ένα κοσμικό κράτος. Είδαμε ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ από το 1923 και μετά προχώρησε σε σειρά αλλαγών στην τουρκική κοινωνία που σχετίζονταν και με το γνωστικό ζήτημα, που σχετίζονταν με τον εξοβελισμό του Ισλάμ από όλες τις εκφάνσεις κοινωνικής ζωής, είτε αυτό αφορούσε την εισαγωγή ενός αστικού ελβετικού κώδικα, είτε αφορούσε την έξωση της Σαρίας, είτε την αλλαγή του αλφαβήτου, είτε την απαγόρευση και το κλείσιμο των τεκέδων του μυστικιστικού Ισλάμ. Και άλλα πολλά. Το σημαντικότερο όμως ήταν η κατάργηση του θεσμού του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Ο Χαλίφες, δηλαδή ο επικεφαλής των μουσουλμάνων, ήταν ο Οθωμανός Σουλτάνος. Αυτό εξέλιπε και πλέον η καινούργια Τουρκία δεν ήταν η διάδοχος σε επίπεδο θρησκεολογικό, κοινωνιολογικό και μεταφυσικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε αυτό σημασία στη Μέση Ανατολή. Φυσικά και είχε. Η Τουρκία, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι σε σχέση με το Ισραήλ έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό της ρόλο. Υπάρχει η αμφιλεγόμενη λειτουργία της κοινωνικοθρησκευτικής ομάδας των ΤΟΝΜΕ Εβραίων στην Τουρκία. Δεν θα μπω στη διαδικασία να το συζητήσω. Το αφήνω σαν τροφή για σκέψη ή και για έρευνα από τους φίλους που μας ακούνε. Το δεδομένο όμως είναι η Τουρκία του Κεμάλ Ατατούρκ όπως προέκυψε και διατηρήθηκε μέχρι και το 1950 που ήρθε το Δημοκρατικό Κόμμα του Μεντερές στην εξουσία, που ήρθε με Ισλαμικές ψήφους, κατάφερε να κρατήσει μια Τουρκία η οποία ήταν απόλυτα κοσμική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Θεαθήνε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη Μέση Ανατολή, διότι επέτρεψε την εγκαθίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Φανταστείτε ποια θα ήταν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εάν υπήρχε μια Τουρκία η οποία θα ήταν διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και θα είχε λόγο με την εργαλειοποίηση του Ισλαμικού Χαλιφάτου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του προσκυνήματος της Ιερουσαλήμ. Αυτό πλέον εξέλιπε. Βλέπουμε ένα Ισραήλ το οποίο είναι εβρεωμένο και δεν έχει κανένα φόβο και η σημερινή Τουρκία είναι αυτή που έχει έρθει στον αφρό η πραγματική Τουρκία. Δηλαδή αυτό το οποίο το κεμαλικό καθεστώς, το οποίο ακόμα και σήμερα, μετά από μια περίοδο από το 23 μέχρι το 46 μονοκομματικής δράσης, δεν κατάφερε να εξοβελήσει το Ισλάμ. Αυτό που, το οποίο βλέπουμε στην Τουρκία σήμερα είναι η πραγματικότητα η οποία μέσω του Ερντογάν κατάφερε να έρθει στην επιφάνεια. Αυτή είναι η κοινωνική πραγματικότητα και δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα με λίγα λόγια, πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι η σημερινή Τουρκία αποτυπώνει την κοινωνικοθρησκευτική πραγματικότητα της Ανατολίας, η οποία ανήκει στην περιοχή της Ευρασίας. Προς τα εκεί είναι η Τουρκία και γι' αυτό δεν πρέπει να ανησυχούμε σε σχέση με το Ισραήλ. Υπάρχουν αντιδράσεις στις κινήσεις του Προέδρου Χέρτζοκ, για παράδειγμα, το οποίο ως παρένθεση αναφέρω ότι ο αδερφός του είναι ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Αμερική. Υπάρχουν αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον τρόπο που οι ΗΠΑ έχουν βάλει, ας το πούμε απλά, τρικλοποδιά στις κινήσεις της προηγούμενης διακυβέρνησης, γι' αυτό εμπλέκει και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, σε σχέση με τα όσα γίνονται στο μεγάλο επίπεδο της πολιτικής. Έρχεται ο Νετανιάχου πίσω, άρα δεν πρέπει να φοβόμαστε. Θεωρώ ότι η Τουρκία με το Ισραήλ δεν μπορούν να τα ξαναβρούνε. Είναι δομικό το πρόβλημα και όχι σε επίπεδο διεθνών σχέσεων ή δημοσίων σχέσεων. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς ως γνώστες της πραγματικότητας περιοχής είναι να το αναδείξουμε και να το κάνουμε κατανοητό σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και στην Οξφόρδη, διότι γεωπολιτικά είναι η Οξφόρδη η οποία συμπαρασύρει το State Department. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτή είναι η άποψη και αρκετών. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε κατανοητό ότι πρέπει να δομηθεί ένας νέος αναχωματικός δακτύλιος, ένας νέος Ρίμλαν, όπου προμετωπίδα θα είναι ο ελληνισμός στα δύο ελληνικά κράτη, Κύπρος-Ελλάδα, μαζί με το Ισραήλ, σε ένα νέο άξονα, ο οποίος ξεκινάει από τη μάχη μέσω της Γαλλίας και μέσω Ισραήλ, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Ινδίας, φτάνει μέχρι στον Ινδικό. Έχει σημασία αυτό για τη μεγάλη εικόνα, ναι, διότι μαζί με τον περιόνιμο AUKUS μπορεί να περισφύξει την Κίνα. Με δεδομένη την αμφιλεγόμενη ή διαφαινόμενη κλιματική αλλαγή, η γεωγραφία είναι πάντα αμήλικτη. Ο βόρειος παγωμένος ωκεανός δεν είναι τόσο παγωμένος κατά όλη τη διάρκεια του χρόνου. Άρα πλέον όλη η συζήτηση γίνεται για τον Αρκτικό κύκλο και η Ρωσία πλέον θα έχει και έχει έξοδο στις θερμές θάλασσες.
Εκεί που θέλω να καταλήξω και να το συνδέσω με το ουκρανικό είναι ότι μοιραία ο παράγοντας ο οποίος θα απασχολήσει τη Δύση θα είναι η Κίνα. Και δεν μπορεί να γίνει περίσφυξη και περιορισμός της Κίνας εάν αυτή βρίσκεται μαζί με τη Ρωσία. Θα πει κάποιος υπό το πρίσμα των όσων συμβαίνουν σήμερα ότι μοιραία η Ρωσία θα πάει με την πλευρά της Κίνας και θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Το διακύβευμα στην Ουκρανία είναι να κοντίνει η Ρωσία, η οποία θα μπει και αυτή μέσα σε αυτό τον αναχωματικό δακτύλιο που σας είπα, ο οποίος μέσω του αρκτικού κύκλου, του άξονα από τη μάχη μέσω, μέχρι την Ινδία και του όκου θα περισφύξει στην Κίνα. Η Ρωσία ίδια γνωρίζει ότι θα απειληθεί στο μέλλον από την Κίνα. Έχει μια ισχυρή δημογραφία στην περιοχή της Σιβηρίας, όπου εκεί βρίσκονται το μεγαλύτερο μέρος των φυσικών πόρων και των ενεργειακών του πλανήτη. Υπάρχει και η περιοχή του Ελλειψοειδούς. Όσοι ασχολούνται με τα γεωπολιτικά και τα ενεργειακά τα γνωρίζουν. Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω. Το ζήτημα είναι ότι η Κίνα είναι ένας οικονομικός γίγαντας, ένας δημογραφικός γίγαντας, αλλά ένας ενεργειακός νάνος. Η Ρωσία αντίστοιχα δεν είναι οικονομικός γίγαντας, αλλά είναι ενεργειακός γίγαντας. Είναι μοιραίο ότι η Κίνα θα στραφεί προς το βορρά, προς τα ενεργειακά κοιτάσματα της Σιβηρίας, μέσω της Μογγολίας και στον παγωμένο ωκεανό. Αυτό η Ρωσία το γνωρίζει και μοιραία ξέρει ότι θα πρέπει να έρθει, όσο και αν δεν φαίνεται αυτό τώρα πλήρως, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη Δύση. Ποιο είναι το διακύβευμα λοιπόν στην Ουκρανία, είναι ότι η Ρωσία πρέπει να έρθει σε αυτή τη σχέση ως ηκέτης κοντημένη και όχι ως ισότιμος εταίρος. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, πρέπει λοιπόν να κάνουμε ξεκάθαρο ότι ρέπει προς τον ευρασιατισμό και ότι ήδη γίνεται οικονομικά proxy state της Κίνας μέσω του νέου δρόμου του μεταξιού. Κύριε Καραβίδα, για να μείνω λίγο στο Ισραήλ και στην Τουρκία που μας ανησύχησε αυτή η ανακοίνωση περί επανασύνδεσης των σχέσεων. Εδώ στην Αθήνα, ξέρετε, πάντα ανησυχούμε πολύ έτσι εύκολα. Την ίδια ώρα είχαμε επίσης ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πέρασε έτσι λίγο στα ψηλά στα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Την ουσιαστική ανακοίνωση ότι η Κύπρος θα αγοράσει από το Ισραήλ το Iron Dome, ένα αντιεροπορικό σύστημα για το οποίο έχουμε ακούσει εξαιρετικές κριτικές, εν πάση περιπτώσει. Πώς είδατε αυτή την ανακοίνωση, αυτή την κίνηση? Κύριε Καρβουνόπουλε, είχαμε αρθρογραφήσει, είχαμε ανεβάσει ένα κείμενο, το αναρτήσαμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 20-21 Οκτωβρίου του 2021. Γιατί το λέω αυτό? Προτρέπω τους φίλους που μας ακούν να το διαβάσουν, γιατί έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να μείνω στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία ξεφεύγει από το τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, φτάνει στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής και είναι προπομπός γεωπολιτικών εξελίξεων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπαίνουν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να έχουμε κινήσεις με βατήρα την Κύπρο που θα δομήσουν τον άξονα τον οποίο σας είπα. Οι Ισραηλοί δεν δίνουν ένα τέτοιο σύστημα εύκολα και τυχαία. Σας αναφέρω ότι στο παρελθόν υπήρχε αρκετά παλιά η πρόθεση, δηλαδή εννοώ από την αρχή της προηγούμενης δεκαετίας που μπήκε σε εξέλιξη το σύστημα και έδειξε τι μπορεί να κάνει, ειδικά το 2016 και μετά, υπήρξε η πρόθεση αγοράς από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Ισραήλ ήταν αρνητικό και τι ήταν αυτό το οποίο επέδρασε ως καταλήτης? Ήταν πέρα από τις γενικές κινήσεις της Τουρκίας η αποστολή μη επανδρομένων αεροχημάτων στο κατεχόμενο αεροδρόμιο του Λευκονίκου. Και μάλιστα όχι απλών Μπαϊρακτάρ, αλλά Μπαϊρακτάρ και Άνκα, τα οποία να έχουν τη δυνατότητα δορυφορικής επικοινωνίας, διασύνδεσης και ελέγχου. Αυτό τι κάνει? Αυτό δεν χρειάζεται το λεγόμενο line of sight, δηλαδή να έχουμε την ακτίνα που να έρχεται σε απευθείας επαφή ο σταθμός ελέγχου μαζί με το αερόχημα, αλλά μπορεί να αυξήσει δραματικά την εμβέλειά του. Δηλαδή από την Κύπρο απειλούσε όντως το Ισραήλ και τη Γάζα. Αυτό λοιπόν ήταν ένας καταλήτης. Ξεκίνησαν πάλι οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν προχώρησαν πολύ γρήγορα, διότι το Ισραήλ πέρασε στην επόμενη φάση, δηλαδή ζήτησε να έχει εικόνα από το πανίσχυρο ραντάρ. Εκεί κόλλησαν οι διαπραγματεύσεις. Τελικά θεωρώ ότι η ελληνική πλευρά, βάζω την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα εδώ πέρα, έτσι, ότι επέβαλε τις κλίδες ασφαλείας για το εθνικό συμφέρον και την εθνική ασφάλεια και έρχεται αυτό το σύστημα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σύστημα? Είναι ένα SIRAM σύστημα που σημαίνει Counter Rocket Artillery και Mortar, δηλαδή είναι εναντίον ροκετών πυροβολικού
μεγάλου διαμετρήματος, 155 χιλιοστόλων στο Φίρτινα, αλλά και όλων. Παρέχει αντιπαλιστική προστασία, μπορεί να λειτουργήσει ως μίνι αντιαεροπορικό σε στόχους οι οποίοι είναι κοντά, εναντίον μη επανδρομένων αεροχημάτων, εναντίον ελικοπτέρων, αλλά το βασικό ποιο είναι. Είναι ότι εμπλέκει τα όπλα. Εμπλέκει τα όπλα των αεροσκαφών. Αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε και με το F-35, τις εντός εισαγωγικών αναλύσεις που γίνονται, διότι γιατί το ενδιαφέρον έχει φύγει από τις πλατφόρμες, έχει φύγει από τα αεροσκάφη και έχει φτάσει στα όπλα. Όταν έχουμε ένα JASM ο οποίος έχει 1500 χιλιόμετρα εμβέλεια ή ένα SCALP ο οποίος από ανοιχτές πηγές αναγράφεται για 500 χιλιόμετρα ή ο SLAM ER ο τουρκικός με 150 ναυτικά μίλια ή ο SOM με 100 ναυτικά μίλια, αντιλαμβανόμαστε ότι τα αεροσκάφη, τα τουρκικά παραδείγματι, δεν χρειάζεται να έρθουν άνωθεν της Κύπρου για να εξαπολύσουν τα όπλα. Θέλει λοιπόν ένα θόνο, μια αδιαπέραστη φυσαλίδα η οποία να αντιμετωπίζει τα όπλα και όχι τα αεροσκάφη. Γιατί είναι σημαντικό? Για δύο λόγους. Πρώτο, διότι επιτρέπει επιτέλους στην Κυπριακή Δημοκρατία να συστήσει και να αναπτύξει πολεμική αεροπορία. Είτε κατευθείαν, είτε μέσω της βοήθειας της Ελλάδος. Γιατί αυτό? Γιατί επί της παρούσης η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου είναι έκθετη όχι στο σημαντικό πυροβολικό το οποίο βρίσκεται στα κατεχόμενα, αλλά στα βαλιστικά βλήματα Μπόρα και Κλειδηρή, όπως επίσης και στα όπλα των αεροσκαφών που ανέφερα. Άρα, επί της παρούσης, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε εκεί πέρα μια μεγάλη δύναμη αεροσκαφών, διότι τα αεροσκάφη χρειάζονται χρόνο και χώρο για να απογειωθούν, για να πάρουν την ενέργεια που χρειάζονται, ούτως ώστε τα όπλα τους να αποκτήσουν φάκελο ικανό, και δεν είναι τόσο απλό. Άρα, επί της παρούσης, η αεροπορική δύναμη που θα βρίσκεται εκεί πέρα, ναι, είναι εκτεθειμένη. Δημιουργώντας αυτή τη φυσαλίδα, μπαίνουμε στο επόμενο βήμα της συζήτησης. Τώρα, το σημαντικό είναι το γεωπολιτικό. Στην περιοχή στο Μαρί, εκεί που μιλάμε για την μελούμενη ναυτική βάση, εκεί είναι ένας γεωπολιτικός κόμβος. Δηλαδή, είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση αρχής ηλεκτρισμού Κύπρου. Εκεί θα καταλήξει ο Euro-Asia Interconnector και ο Euro-Africa Interconnector. Εκεί επίσης θα είναι και το γεωπολιτικό project, δεν είναι απλά ένας αγωγός, του East Med. Όλα αυτά έχουν σημασία, διότι πλέον θα είναι ασφαλή. Φανταστείτε λοιπόν, σε αυτό το χώρο να ελιμενίζεται μία φρεγάτα, για παράδειγμα, Μπελαρά, με τους Αστέρ 30 των 120 χιλιόμετρων, με 32 βλήματα, τι αντιπρόσβαση και άρνηση περιοχής δημιουργεί η συνέργεια αυτών των συστημάτων. Δηλαδή, προστατευμένο αντιβαλιστικά το πλοίο δίπλα στο Αστέρ 30, με συγχωρείτε, δίπλα στο Iron Dome ή όποιο έκδοχο αυτού, ενώ το Iron Dome προστατεύεται από τα Αστέρ 30. Δημιουργούνται λοιπόν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να αλλάξουμε τακτική στο Κυπριακό. Θεωρώ πρέπει να ξεφύγουμε από την εξορισμού διχοτομική επιλογή της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, είναι τιμολογικά διχοτομική, και να μιλήσουμε για την απελευθέρωση των κατεχομένων, την ανακατάληψη. Αυτό δεν είναι κάτι πολεμοχάρες. Όταν ανάψει σπίθα και δοθεί ευκαιρία, όταν, έτσι, τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι, έχοντας το δόγμα έτοιμο και με βάση το δόγμα της δυνάμεις και του προσανατολισμού. Και αυτό δεν είναι κάτι παράνομο, είναι η με βάση το διεθνές δίκαιο αποκατάσταση της πλήρους κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό και τίποτα άλλο. Διότι με τα λήψη μου παρατηρώ τους κύριους υποψηφίους στην προεκλογική αρένα της Κύπρου να αναμασούν κάτι το οποίο δεν θα λειτουργήσει, και δεν θα λειτουργήσει απλά και μόνο οικονομικά ή οικονομοτεχνικά. Υπάρχουν μελέτες και έχουν αναλυθεί. Άρα λοιπόν το Iron Dome είναι κάτι το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για γεωπολιτικές εξελίξεις. Βάζω παρένθεση εδώ πέρα με βάση γεωστρατηγικές μας επιδιώξεις. Έχει αναφερθεί, έχει γραφτεί από εξαιρετικά κείμενα, για παράδειγμα από τον καθηγητή Μάζη μαζί με τον κύριο Νικολοβγέννη, τον υποψήφιο διδάκτορά του, για τον υπονατοϊκό θύλακα με βατήρα την Κύπρο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Τα συνδέουμε με την δόμηση του νέου Ρίμλαντ, του νέου αναχωματικού δακτυλίου, που ο ελληνισμός, τα δύο ελληνικά κράτη, πρέπει να παίξουν τον κύριο ρόλο. Υπάρχουν, το έχουμε ξαναπεί και στις προηγούμενες συζητήσεις μας, σενάρια επί υποσενάριων. Δεν γνωρίζουν τι θα γίνει και οι αναλυτές δεν χρειάζεται να προσπαθούν να κάνουν τις πειθείες. Αυτά τα οποία λέμε, εάν τα βάλουμε ως στόχο, πρέπει να προσπαθήσουμε να τα πετύχουμε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Εκεί είναι το ζήτημα, να έχουμε προσανατολισμό συγκεκριμένο και όχι να λειτουργούμε αντισταθμιστικά στις κινήσεις της Τουρκίας. Θα κλείσω με ένα τεχνικό χαρακτηριστικό του συστήματος. Το ραντάρ του, το οποίο είναι ηλεκτρονικής άρρωσης, έχει μια εμβέλεια η οποία σε επίπεδο έρευνας μπορεί να καλύψει μια περιοχή 500 χιλιόμετρων. Είναι πολύ μεγάλη περιοχή, καλύπτει όλο το μαλακό υπογάστρο της Τουρκίας.
και μπορεί να διασυνδεθεί με πολλά άλλα συστήματα και να μας δώσει σαφή και έγκαιρη προειδοποίηση. Κύριε Αραβίδα, μας τα περιγράψατε πάρα πολύ ωραία και συνδέσατε το εξοπλιστικό με το γεωπολιτικό, και αυτό είναι σημαντικό. Και το λέω αυτό γιατί, εάν προχωρήσει, θα προχωρήσει από ό,τι φαίνεται αυτή η υπόθεση του Aerodome. Από την άλλη, η Ελλάδα έχει αποκτήσει στην αεροπορία της αεροσκάφη, τα οποία πλέον μπορούν να καλύψουν την Κύπρο. Η Κύπρος δεν είναι μακριά, όπως έλεγαν. Ωστόσο, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση με μένα, μπορεί να κάνω λάθος. Υπάρχει μια αποστασιοποίηση της Αθήνας και το τελευταίο παράδειγμα είναι η έξοδος του Γεωτρύπα, την οποία την περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό, και είχε δοθεί η αίσθηση στην Αθήνα ότι, πάση περιπτώσει, αν πάει το Γεωτρύπα στην Κυπριακή ΑΟΣ, θα δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, το αντιμετωπίζουμε πολύ χαλαρά. Έχετε και σε αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει μια απόσταση? Η Κύπρος δεν έχει το Μακράν, την εποχή του Κίμωνα, του Αθηναίου, του γιου του Μιλτιάδου, της μάχης του Μαραθώνα, του ήρωα. Λοιπόν, δεν γίνεται σήμερα να λέμε ότι περιμέναμε τα Ραφάλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο, ας μην πω ψέμα, είναι μια μεγάλη στρέβλωση της πραγματικότητας. Γιατί? Διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία προμηθεύτηκε μετά την αποσύραμε τα 17, βέβαια, μεγάλο λάθος, το αποσύραμε γρήγορα, αλλά παρόλα αυτά είχαμε αγοράσει 60 αεροσκάφη F-16 Block 52 Plus Advanced. Τι χαρακτηριστικό έχουν αυτά τα αεροσκάφη? Τις σύμμορφες δεξαμενές. Οι σύμμορφες δεξαμενές, λοιπόν, δίνουν συνολικό ιστορικό καύσιμο στο F-16 ίδιο με αυτό του Rafale. Με το F-16 να είναι μονοκινητήριο και να έχει μικρότερη κατανάλωση. Άρα είναι ψέμα ότι δεν μπορούσαμε να καλύψουμε την Κύπρο. Μπορούσαμε και μια χαρά. Όλα είναι ζήτημα πολιτικής. Η έξοδος του γεωτρύπανου, πιθανολογούμενη, στην Κυπριακή ΑΟΣ είναι συνέχεια του τρίτου ατήλα. Και αυτό πάλι το έχει πει ο καθηγητής μου, ο κύριος Μάζης. Ο τρίτος ατήλας είναι στην Κυπριακή ΑΟΣ και ο τέταρτος ήταν πέρσι στα Βαρόσια. Αυτό για να μην ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι το ελλαδικό κράτος διαπραγματεύτηκε ησυχία στην δική του περιοχή, στο Αιγαίο, είτε στην διαφιλονικούμενη αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αφήνοντας τους Τούρκους να αλωνίσουν στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό, θα μου επιτρέψετε, είναι διπλωματική, ιστορική προστιχιά. Επιτρέψτε μου τον βαρύ όρο, δεν έχουμε καμία δικαιολογία να αφήσουμε την Κύπρο μόνη της. Όλοι έχουν ρόλο και λόγο προσπαθούν να έχουν στην Κύπρο, εκτός από εμάς. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ασκήσεις της Κύπρου με τη γαλλική πολεμική αεροπορία, ασκήσεις με το Ισραήλ. Μάλιστα, με μεγάλη δύναμη στρατευμάτων επί του Κυπριακού εδάφους. Ασκήσεις με άλλες χώρες. Όλοι βρίσκονται εκεί, εκτός από εμάς. Βλέπουμε την ομίσυλο σχεδόν, για παράδειγμα. Και κάνουμε μέγα ζήτημα τις ελάχιστες φορές που η ελληνική πολεμική αεροπορία απλώνει τα φτερά της πάνω από την Κύπρο. Κύριε Καρβουνόπουλε, δεν έχουμε καμία δικαιολογία, ακόμη και ένας Έλληνας να μην βρισκόταν πάνω στην Κύπρο, γεωπολιτικά, χρησιμοθυρικά, αδίστακτα και από σκοπιμότητα, ναι, έπρεπε να βρισκόμαστε εκεί. Πόσο μάλλον όταν έχουμε ιστορικό και ηθικό χρέος απέναντι στους Κυπρίους αδερφούς. Άρα αυτό, για να θέσω τα πράγματα όπως αντιλαμβάνομαι, δεν μπορούμε να αφήσουμε, είτε λόγω ηθικού χρέους, είτε λόγω σκοπιμότητας και γεωστρατηγικού συμφέροντος, την Κύπρο έξω από το σχεδιασμό του ελλαδικού κράτους. Είμαστε ένα και πρέπει να είμαστε ένα. Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα αναπάντητο. Θεωρώ ότι η Τουρκία, όσο και αν φαίνεται ότι παίζει παντός μεγάλος παίκτης, έχουν καταλάβει όλοι περί τίνος πρόκειται και τα επίχειρα των κινήσεων της θα τα δει σύντομα. Έχει φτιάξει έναν ιστό αράχνης, βρίσκεται σε μια γεωπολιτική μέγενη, σε γεωπολιτικές συμπληγάδες σύντομα, και όσο χρονικά εκτραχύνεται και τραβάει η κατάσταση στην Ουκρανία, σύντομα δυστυχώς θα αναγκαστεί να πάρει θέση με τη μία ή την άλλη πλευρά. Και τότε είναι που θα δεχθεί τα επίχειρα, όπως είπα, των ενεργειών της από την πλευρά που θα επιλέξει να αφήσει πίσω. Δεν πρέπει, λοιπόν, να έχουμε φοβικά σύνδρομα. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί στον τρόπο που θα κινηθούμε. Και σε ό,τι αφορά την αποτροπή που λέμε, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και σε επίπεδο δόγματος. Αυτό να γραφτεί στην εθνική αμυντική βίβλο, αλλά και ασφαλείας. Πρέπει να βάλουμε την ασφάλεια μέσα. Ότι όταν μιλάμε για αποτροπή, δεν σημαίνει ότι εάν οι Τούρκοι επιχειρήσουν αντίο μας, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα ως απότοκο της επιθέσεώς τους. Σημαίνει ότι θα πληρώσουν το τίμημα βαρύ στα δικά τους εδάφη, στη δικιά τους επικράτεια. Αυτή είναι αποτροπή και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν, πρέπει να φτάσουμε και την εθνική φρουρά σε ένα επίπεδο ούτως
ώστε όταν βρεθεί το παράθυρο ευκαιρίας, ναι, να ανακαταλάβουμε τα κατεχόμενα. Γιατί αυτό είναι ζήτημα ταμπού. Δεν μπορώ να τα αντιληφθώ. Και δεν φοβάμαι να το πω. Δεν είναι πόλεμο χάρες. Δεν μιλάμε να κάνουμε πόλεμο. Θα δοθεί το παράθυρο ευκαιρίας. Είναι δεδομένο. Πρέπει να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση να υλοποιήσουμε τους γεωστρατηγικούς μας σχεδιασμούς. Και μιλώντας για όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο ανέφερα, το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, για τη δόμηση του νέου άξονα, είναι οι ίδιοι οι σύμμαχοί μας οι οποίοι θα απαιτήσουν από την ρέπουσα προς την Ανατολή Τουρκία να αποσυρθεί από την Κύπρο. Γι' αυτό δεν πρέπει να δίνουμε το φιλί της ζωής με τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Πρέπει να είμαστε άκαμπτοι και να έχουμε θέσει από τώρα ποια είναι η άποψή μας για το μέλλον. Έχουμε δει την Τουρκία να βρίσκεται σε στρατιωτική αδυναμία, δηλαδή για τις επιχειρήσεις στη Συρία, να έχει αναγκαστεί ούκο λίγες φορές, περισσότερα από μία, να αποσύρει άρματα από την περιοχή της Κύπρου. Εάν η Ρωσία αποκτήσει πλήρη γεωγραφική προβολή στη Μαύρη Θάλασσα, ενώνοντας όλο το παραλιακό μέτωπο, αποκτά και προβολή ισχύως απέναντι στην Τουρκία. Επειδή δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η θέση της Τουρκίας απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη στο μέλλον, να μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας σε παραδείγματι στο μέλλον, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Τότε λοιπόν θα αναγκαστεί η ίδια η Τουρκία να αποσύρει δυνάμεις. Θα πει κάποιος ότι όλα αυτά είναι σενάρια. Ξαναείπα, τα σενάρια που μας βολεύουν πρέπει να τα δουλέψουμε. Και γι' αυτό και βάζω τελεία με το τελευταίο που θα πω. Πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να συζητάμε για την είσοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Γιατί αυτό θα φέρει σε δύσκολη θέση την Τουρκία. Θα πούν κάποιοι ότι αυτό δεν γίνεται ή θα πούν οι Τούρκοι οτιδήποτε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θα τους φέρουμε πρωτετελεσμένων και σε μια κατάσταση που θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί απέναντι σε μια επιθετική Ρωσία που έχει δύο βάσεις στη Συρία, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επεκταθεί. Στείλαμε ως Ελλάδα μια πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, διότι υπήρχε θέμα ασφάλειας για αυτή τη σύμμαχο χώρα. Για μένα είναι μια καλή κίνηση, δείχνει ότι ανοίγουμε, εξακτηνώνουμε το γεωπολιτικό μας δυναμικό και παίζουμε ως μεγάλοι παίκτες. Υπάρχει το ισοζύγιο βέβαια με το τι χάνουμε στην Ελλάδα. Το ζήτημα όμως είναι το μεγάλο παιχνίδι. Γιατί αυτή η πυροβολαρχία επιστρέφοντας να μην εγκατασταθεί στην Κύπρο? Η Ελλάδα είναι μια σύμμαχος χώρα, είναι εγκύτρια δύναμη, είναι ανατολική χώρα και θα εγκαταστήσουμε. Θα πει κάποιος όλα αυτά είναι υπερφή αλλά και αλλοπρόσαλλα. Υπερφή αλλά και αλλοπρόσαλλα δεν είναι τα όσα κάνει ο Ερντογάν και του βγαίνουνε. Είναι μεγάλος παίκτης και παίζει μεγάλο παιχνίδι. Ανακατεύει την τράπουλα συνέχεια και εμείς λειτουργούμε αντισταθμιστικά. Ας κάνουμε λοιπόν παιχνίδι και αν δεν είναι αυτές οι προτάσεις που είπα τώρα και είναι κάποιες πιο σοβαρές από κάποιους άλλους, ας τις κάνουμε. Ας κινηθούμε όμως επιτέλους. Κύριε Καραβίδα, δεν νομίζω λοιπόν να διαφωνήσει κάποιος με αυτά που λέτε, αλλά θα έχετε διαπιστώσει ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, δεν το περιορίζω μόνο σε ένα κόμμα, σε μια κυβέρνηση, έχει κατά κάποιο τρόπο βολευτεί σε μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι, έτσι να το πω με απλά λόγια, συντάσσομαι πίσω από τους Ευρωπαίους και περιμένω τους Αμερικανούς να με σώσουν αν χρειαστεί. Αυτή η λογική δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, συνδυάζεται και με τον εξοπλιστικό σχεδιασμό εντός εισαγωγικών της χώρας. Βλέπετε κάποια σημάδια ελπίδας ότι μπορεί αυτό να αλλάξει? Δυστυχώς όχι, διότι αυτή η κατάσταση που λέμε στο πολιτικό επίπεδο εμποτίζεται και διαχέεται στην κοινωνία. Και αυτό το βλέπουμε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στα σχόλια, στο YouTube παραδείγματι και στον νέο εμφύλιο διχασμό, αν πρέπει να είμαστε ρωσόφιλοι ή δυτικόφιλοι. Είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα δεν ανήκει, προσέξτε, δεν ανήκει στις ναυτικές δυνάμεις. Είναι ναυτική δύναμη. Και πρέπει λοιπόν να λειτουργήσουμε όχι ως γρανάζι των ναυτικών δυνάμεων, αλλά ως μοχλός. Αυτό έχει ποιοτική διαφορά από το να είμαστε δεδομένοι στις ενέργειες των μεγάλων παικτών. Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει ως ένα μεσαίο κράτος. Μία middle power, όπως το έχει αναλύσει πάρα πολλές φορές ο κ. Γρίβας. Το κάνουν άλλες χώρες, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με μία δημογραφία ισχνή. 1 εκατομμύριο είναι οι γηγενείς. Έχουν οικονομική δύναμη, βέβαια. Ωραία. Και εμείς έχουμε οικονομική δύναμη, γιατί έχουμε κοιτάσματα τα οποία δεν εκμεταλλευόμαστε. Και τα εξοπλιστικά τα οποία είπατε δεν πρέπει να έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την Τουρκία. Πρέπει να έχουν ως στόχο να διαλύσουν το μύθισμα της γαλάζιας πατρίδας, να επιβάλλουν την πραγματική γαλάζια πατρίδα που είμαστε εμείς και να επιτρέψουν επιτέλους στα δύο ελληνικά κράτη να εκμεταλλευτούν τον πλούτο που βρίσκεται στο υπέδαφος. Πέρα από ασματή διαδηλωτικής πολυτέλειας για πράσινη ανάπτυξη και τέτοιες αστιότητες.
πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο που βρίσκεται σε πέραμα. Αυτό θα μας δώσει και την οικονομική δύναμη, προκειμένου να έχουμε ασφάλεια και ευημερία για το μέλλον του ελληνισμού, όχι στα δύο κράτη, αλλά παγκοσμίως. Άρα, οι εξοπλισμοί πρέπει να έρθουν και πρέπει να έρθουν όμως γιατί. Για να γίνει επέκταση των ναυτικών μιλίων σε γενελίδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και να οριοθετήσουμε και να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός με ορίζοντα το 2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, δυστυχώς φαίνεται ότι μπαίνουμε και ψωνίζουμε, το έχουμε ξαναπεί, σαν να είμαστε παιχνιδόδικο. Δεν διαφαίνεται για τα περισσότερα από αυτά ότι υπάρχει πραγματικός σχεδιασμός. Υπάρχει το φλινάφημα, θα με επιτρέψει, ότι τα επιτελεία γνωρίζουν και τα ανώτατα συμβούλια. Διαφωνώ με αυτό, έχω προσωπική άποψη. Δεν θα κάνουν αυτό που πρέπει, διότι θα σας δοθεί η λύση έτοιμη. Σε ό,τι αφορά την πολεμική αεροπορία, ελάχιστες ήταν οι φορές οι οποίες τις επετράπηκε να μελετήσει κάτι και να το προχωρήσει προς υλοποίηση. Οι λύσεις ερχόταν έτοιμες. Είτε αφορούσε, για παράδειγμα, την πραγματική αγορά του αιώνα, μάλλον την πρώτη αγορά του αιώνα, επί Ανδρέου Παπανδρέου, το έχουμε αναλύσει παλιότερα εκπομπή, είτε την πραγματική αγορά του αιώνα επί Κωνσταντίνου Σιμίτη, είτε την αγορά των F-16 Block 52 Plus Advanced, είτε την αγορά του Ραφάλ. Και τώρα υπάρχει συζήτηση για τα F-35. Δεν υπάρχει πραγματική μελέτη, κύριε Καρβουνόπουλε. Η μοναδική μελέτη εντός αγωγικών που υπάρχει είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο προηγούμενος Αγιεθά, ο κ. Χριστοδούλου, ότι αυτό είναι το μοναδικό μαχητικό πέμπτης γενιάς, οπότε αυτό κοιτάμε. Λοιπόν, αυτά είναι αστειότητες. Δεν θα σας πω ναι ή όχι εναντίον του F-35. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και δυστυχώς είναι πολύ απλοϊκός ή και ύποπτος ο τρόπος που αρκετοί δημοσιολογούντες, κατέχοντες δημόσιο λόγο, προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να το πάρουμε. Και αναφέρομαι κυρίως σε καθηγητές, σε ακαδημαϊκούς με την κατάληξη ασφαλείας, όπου επιτέλους δεν μπορούν να θεράπευσουν τα πάντα. Δηλαδή, όταν, κύριε, παίρνεις δραμαμίνη για να μπεις σε ένα αεροπλάνο, δεν μπορείς να μας μιλάς για μαχητικά αεροσκάφη όταν δεν έχεις πραγματική γνώση. Και να μας λες εν είδη προώθησης προϊόντος ότι πρέπει να το πάρουμε γιατί είναι εξαιρετικό. Συμφωνώ. Ανέπτυξε μας όμως το γιατί. Διότι διαφορετικά μου δημιουργείς την αίσθηση ότι αυτό που κάνεις, το κάνεις για να έχεις ανταλλάγματα από το σύστημα της προώθησης του προϊόντος στο δικό σου ακαδημαϊκό ή πολιτικό στο μέλλον μετερίζει. Είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Λοιπόν, έχει πολλά θετικά το F-35 και πολλά αρνητικά. Πρέπει να τα αναλύσουμε, να τα αναφέρουμε, να τα ζυγίσουμε. Και εφόσον έχουμε καλύψει όλες τις υπόλοιπες παθογένειες των ενόπλων δυνάμεων, δεν μπορεί να γίνει τροχοπέδι αυτό για τις υπόλοιπες ενόπλες δυνάμεις. Τότε να πούμε, ναι, θα το πάρουμε για αυτό το λόγο ή θα το πάρουμε για εκείνο το λόγο. Είναι μια άλλη συζήτηση, μπορούμε να την κάνουμε για το F-35 για παράδειγμα. Απλά βάζω ως παρένθεση αυτό που είπα για το Iron Dome. Έχει ξεφύγει η κουβέντα από τις πλατφόρμες και έχει πάει στα όπλα. Εάν θέλεις να αναβαθμίσεις γεωπολιτικά δυτικά παράγοντα, δώσουν πρώτα το Jazz με το οποίο έχει 1500 χιλιόμετρα και μετά θα έρθω να μιλήσω για την κουβέντα της προηγούμενης δεκαετίας, μάλλον του 90, για βαθιά κρούση. Δεν υπάρχει βαθιά κρούση και χαμηλή δίζηση, κύριε. Και όταν έχω ένα αεροπλάνο το οποίο είναι stealth, αλλά μπορεί να κουβαλήσει μόνο 2 JDAM, δεν έχει κανένα νόημα να το βάλω βαθιά μέσα στο reserve room για να αφήσει 2 JDAM. Με το που ανοίξει τις καταπακτές, δεν είναι stealth πλέον. Επίσης, όλα τα stealth τα βλέπουν τα ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων, δεν μπορούν να τα εμπλέξουν. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλή κουβέντα. Απ' την άλλη, ναι, θέλω το F-35 ως πλατφόρμα air-to-air, πραγματικά, γιατί όντως είναι stealth, γιατί όντως δεν θα το δουν τα υπόλοιπα αεροπλάνα και όντως θα αφήσει τα όπλα του ανενόχλητο. Απ' την άλλη, είναι υπερβολή να λέω ότι είναι ένας υπτάμενος υπολογιστής και μια πολύ ικανή δικτυοκεντρική πλατφόρμα που μοιράζει παιχνίδι. Εάν θέλουμε να μοιράσουμε παιχνίδι, ας αναβαθμίσουμε τα 4 υπτάμενα ραντάρ που έχουμε. Έβαλα κάποια λίγα bullet, έτσι μπορούμε να τα αναλύσουμε πολύ περισσότερο. Θέλω να καταλήξω σαν... και βάζω τελεία, ναι. Κύριε Καρπινούπλε. Ναι. Μιλάμε για εξοπλισμούς, βλέπουμε ανώτατους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες να σμπρώχνονται πραγματικά, να διαγωνίζονται για να βγάλουν μια φωτογραφία δίπλα στο F-35 για παράδειγμα. Πού είναι η συζήτηση για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων? Και αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Δεν είναι οι ένοπλες δυνάμεις μόνο οι υπτάμενοι, μόνο τα στελέχη των ελληνικών δυνάμεων και των υποβρεχείων. Δηλαδή, μόνο αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα επικινδυνότητας. Γιατί το λέω αυτό, έχει μεγάλη σημασία. Αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν κλάσμα του επιδόματος που θα έπρεπε να λαμβάνουν κανονικά με βάση τον κίνδυνο που διατρέχουν. Ωστόσο, τους δίνει την ευχαίρεια να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση στη σημερινή οικονομική κατάσταση. Τι γίνεται όμως με το υπόλοιπο προσωπικό? Τι γίνεται με έναν σμηνία
ο οποίος έρχεται να ετοιμάσει το αεροπλάνο, ο οποίος ζει μακριά από το σπίτι του και πρέπει να πληρώσει ενίκιο με 800 ευρώ μηνιαίες αποδοχές, τι γίνεται με έναν ανθρωπολοχαγό, ο οποίος βρίσκεται στον Εύρο με 900 ευρώ. Θα πει κάποιος, είναι όλη η κοινωνία έτσι. Συμφωνώ, δεν διαχωρίζουμε. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι κομμάτι της κοινωνίας. Απλά όμως τώρα συζητάμε για την άμυνα, με αυτή την αφορμή. Δεν έχω ακούσει τίποτα για το προσωπικό. Δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα ή να είμαι ειδικτικός. Πρέπει να θυμούνται οι ηγεσίες ότι είναι εύκολο να παρασυρθούν σε ένα απολαιόντιο σύνδρομο, να βρεθούν περίκλειστοι μέσα σε μια ψαλίδα και να μην έχουν αντίληψη της πραγματικής πραγματικότητας στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Παρακαλώ λοιπόν να δω κάτι για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Οι εξοπλισμοί είναι μετά που έρχονται. Και εμείς το παρακαλούμε, κύριε Καραβίδα, το γράφουμε κατά καιρούς, αλλά δεν βλέπουμε καμία αντίδραση, δυστυχώς. Ήσασταν αναλυτικότατος και για τους εξοπλισμούς και για το προσωπικό. Νομίζω ότι τα όσα είπατε για το προσωπικό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εννοείται ότι θα σας ενοχλήσουμε πολύ σύντομα, γιατί οι εξελίξεις στην περιοχή μας επιβάλλουν τις συζητήσεις μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή δημοσιογραφική σεζόν και μακάρι να έρθουν καλύτερες μέρες και για τον κόσμο, για την πατρίδα μας και να βγούμε ψεύτες στα όσα λέμε. Μακάρι. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ.